Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον κύριο Θανάση Στοχαρόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μελιγόνη. Επειδή προχθές λέγατε ότι επουδενή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει αντιπολίτευση της περικεφαλαίας της εξωτερικής πολιτικής, αυτά που διάφοροι λένε εθνικά, υποθέτω πως η αναφορά σήμερα σε Χάγη στη διαρροή του κόμματός σας μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Κασελάκη σας ανακουφίζει, πώς να το πω. Ναι, είναι θετικό στοιχείο το ότι όχι μόνο η αναφορά η οποία έγινε, αλλά και οι θέσεις οι οποίες αναλύθηκαν και από τον πρόεδρο μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα ουσιαστικά περιγράφουν τις πάγιες θέσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό όπως τα αντιμετώπισε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής η Νέα Δημοκρατία. Θυμηθείτε τι έκανε προεκλογικά πριν από το 2019. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης των ζητημάτων που υπάρχουν και βέβαια με ορόσημο τη Χάγη για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, το οποίο είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή της χώρας μας με την Τουρκία. Άρα θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και από την κυβέρνηση όλα αυτά εν ώψη της συνάντησης η οποία υπάρχει, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη η κυβέρνηση, έτσι ώστε να. Γιατί ξέρετε, ο Ερντογάν είναι ένας απρόβλεπτος πάντοτε παίκτης στη διεθνής κακέρα και απρόβλεπτος ως προς τις αντιδράσεις του κιόλας. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Συνεπώς, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να μην εξελιχθεί σε μια επίσκεψη η οποία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ίδιες τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάντως εγώ σταθερά πιστεύω αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ότι η σκοπιά από την οποία πρέπει να κάνουμε κριτική εμείς στα θέματα αυτά στη Νέα Δημοκρατία είναι από τη σκοπιά μιας στάσης η οποία θα είναι επίλυσης των προβλημάτων, όπως έχουμε αποδείξει και σε άλλα ζητήματα εξάλλου πρόσφατα, καθώς τα τελευταία δε χρόνια στη χώρα μας το μοναδικό θέμα εξωτερικής πολιτικής που ταλάντιζε τη χώρα και επιλύθηκε επί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και ήταν το θέμα της συμφωνίας των προσφάτων. Πάντως, σε ό,τι αφορά στο γάμο των ομόφυλων, όλα δείχνουν ότι δεν θα δοκιμαστεί το πόση αντοχή έχει η Νέα Δημοκρατία σύντομα. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπε σήμερα και ο κύριος Φλωρίδης, ότι στο Υπουργείο του δεν γίνεται καμία προετοιμασία για το θέμα, πάμε για τις ευρωεκλογές, μετά τις ευρωεκλογές και βλέπουμε, έτσι. Τώρα πάμε στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο είναι ένα άλλο θέμα δικαιωμάτων, ένα θέμα ίσων δικαιωμάτων μεταξύ των ανθρώπων και στο οποίο πάλι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει θέματα όπως και προηγουμένως εξωτερικής πολιτικής, όπως και τώρα που μου λέτε δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των εσωκομματικών της σκοπιμοτήτων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μιλάω συγκεκριμένα για τους εκβιασμούς που γίνονται από την ομάδα Σαμαρά στον Μητσοτάκη για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι τα τρία μνημόνια που εκκρεμούν με τη Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι τα ζητήματα σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ανέφερε προχθές πάλι ο Αντώνης Σαμαράς ότι δεν συζητούμε με πειρατές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψη Ερντογάν. Και τρίτον, ως προς τα δικαιωματικά, για παράδειγμα, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Εκκρεμούν λοιπόν κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και δικαιωμάτων στη χώρα μας λόγω εσωκομματικών σκοπιμοτήτων, μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και προβλημάτων της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για την κυβέρνηση της χώρας. Γιατί πράγματι αναλώνουμε πολλή συζήτηση και συζητάμε και καλώς κάνουμε για τα ζητήματα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και στην αριστερά που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά που σας είπα προηγουμένως αφορούν την κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο να τα συζητάμε, να τα ξανασυζητάμε, όχι στο πλαίσιο αν είναι σωστό ή λάθος. Δηλαδή δεν λέει ο κ. Μητσοτάκης δεν το φέρνω γιατί δεν το πιστεύω. Λέει ουσιαστικά το έχω, αλλά δεν το φέρνω ακόμα. Και όλοι ξέρουν ότι δεν το φέρνει γιατί κάποιοι βουλευτές του αρνούνται να το ψηφίσουν. Επίσης, δεν έχω ακούσει υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κανένα να το υποστηρίζει. Όντως. Δεν έχω ακούσει. Δηλαδή, έχω ακούσει αυτούς που αρνούνται, αλλά δεν έχω ακούσει κάποιον να το υποστηρίζει. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι μια κατάσταση που πρέπει να τη λάβουν υπόψη, δεν λέμε πολλές φορές για τους ψηφοφόρους του κέντρου. Τους κεντρώους, που πράγματι πολλοί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά, ότι τελικά δεν μπορεί να πατά σε δύο βάρκες και της ακραίας δεξιάς και του κέντρου. Κάποτε η βάρκα
Ξέρετε, γυρνάει από την μια πλευρά. Εσείς είστε σίγουρος ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα είστε όλοι στην ίδια βάρκα σε ό,τι αφορά στην τεκνοθεσία για το ομόφυλα ζευγάρι? Εντάξει, ο γάμος είναι το εύκολο για την αριστερά, για οτιδήποτε από το κέντρο και πέρα, τέλος πάντων, και δόθε μάλλον. Αλλά για το θέμα της τεκνοθεσίας. Μέχρι σήμερα, σε όσα δικαιωματικά έχουν έρθει, το πρόβλημα το είχε η Νέα Δημοκρατία και δεν το είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω γιατί και στο Σύμφωνο Συμβίωσης, όπως θυμάστε, είχαν μοιραστεί στη μέση. 19 βουλευτές είχαν ψηφίσει μόλις από τους 80. Το λέω. Το υπενθύμησε προχθές εδώ ο Νικήτας Κεκλαμάνης, που είναι και ο μόνος που το υπερασπίστηκε, όχι την τεκνοθεσία όμως. Ακριβώς γι' αυτό λέω τα αντίκτα. Μόνος που υπερασπίστηκε το γάμο των ομόφυλων. Ναι, τώρα πρώτα και για το σύμφωνο συμβίωση ότι είχαν ψηφίσει κάποιοι. Ναι, άρα μέχρι τώρα όλα τα δικαιωματικά δεν διχάζουν ποτέ το ΣΥΡΙΖΑ, διχάζουν Νέα Δημοκρατία. Στην πράξη εννοώ. Δεν είναι, λέω, ένα αντικειμενικό στοιχείο μέχρι τώρα τι έχει συμβεί. Νομίζω το ίδιο θα συμβεί και από εδώ και στο εξή. Από εκεί και μετά μπορεί να αναπτύσσεται ένα διάλογο για ορισμένα ζητήματα, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα το έχει σε αυτό το θέμα η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχουν, θα έλεγα, οι προοδευτικές δυνάμεις, και αν θέλετε και πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να δικώ κανέναν. Στα προηγούμενα χρόνια και το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, τα δικαιωματικά τα περισσότερα δεν είχε ψηφίσει κάτι το οποίο εγώ μάλιστα θυμάστε είχα διαφωνήσει τότε σε σχέση με το δικαίωμα από το 17 στα 15 που είχε συμβεί των ετών. Αλλά νομίζω ότι ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος. Και την ταυτότητα φίλου. Ναι, ναι, ναι. Τότε δεν είχε ψηφίσει κάτι το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πιο σταθερός όλα τα χρόνια ο χώρος της αριστεράς σε αυτά τα ζητήματα. Αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, επιβεβλημένες ή ποινικός λαϊκισμός? Περί τίνος πρόκειται? Έχετε προλάβει να καταλήξετε? Μένει να ξεκαθαρίσουμε και να αποσαφηνίσουμε τι θέλει ακριβώς να κάνει η κυβέρνηση απολύτως. Αλλά πέραν τούτου θα σας πω το εξής. Εδώ τι ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Ζήσαμε τον εξής λαϊκισμό. Οτιδήποτε συνέβαινε στη χώρα να έφταιγε ο νόμος Παρασκευόπουλου. Το θυμάστε? Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά κάθε τι που συνέβαινε δεν απαντούσαν, ούτε ψάχναν να δουν τι συνέβαινε. Και ακραία στοχοποίηση και του ίδιου ως προσώπου. Ακριβώς. Δηλαδή δολοφονία προσωπικότητας κανονική. Ακριβώς. Και πέραν τούτου, αποφυγή ευθύνης. Γιατί όταν κάθε φορά δεν θες να απαντήσεις γιατί δεν έκανες καλά τη δουλειά σου, γιατί δεν συνέλαβες κάποιον, γιατί βγήκε κάποιος και ούτω καθεξής. Πρόσφατα είχαμε ένα ζήτημα το οποίο συνέβη πάλι, που είχαν μάλιστα με μια έξοδο που ήταν εκτός φυλακής. Και στο βράκο των εξαρχείων. Και πάλι λέγανε για τον παλιό τον νόμο, λες και η εισαγγελέα σου πρότεινε να μείνει μέσα. Είδε άλλο νόμο μπροστά της. Άρα θέλω να πω εδώ, να σοβαρευτούμε πρώτα. Να δούμε ποια ζητήματα υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι οι ποινικοί κώδικες που είχαν ψηφιστεί τότε, και ξέρετε, δεν είχαν προετοιμαστεί από ένα κόμμα. Είχαν προετοιμαστεί από επιστήμονες που ήταν ευρύτα του κύρους από όλους τους χώρους όταν είχαν αλλάξει. Πάντοτε χρειάζεται να δούμε αν επικαιροποιούμε πράγματα ή όχι. Αλλά αυτό είναι άλλο το στοιχείο και άλλο να προχωρούμε σε μια κατάσταση η οποία λέμε ότι όλα ήταν λάθος ή όλα που πάμε να κάνουμε. Άρα να τα δούμε. Να τα δούμε ένα-ένα. Για να κρίνουμε το κάθε ένα ξεχωριστά από τα οποία θέλει να προχωρήσει αλλαγές. Τώρα, αυτές τις μέρες ο τίτλος του ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ είναι «Επιχείρηση εξωστρέφειας» κλπ. Και αναρωτιέμαι, μετά τις αποχωρήσεις που είχαμε, τη διάσπαση σε δύο δόσεις και τα διάφορα ποιοτικά που βλέπουμε και για το πρόσωπο του Προέδρου σας, είναι αναστρέψιμο αυτό το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις? Πλέον βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις μετρήσεις, δεν είναι μία-δύο. Όσα έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν βλάψει πάρα πολύ την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία. Γι' αυτό έχω πει κιόλας ότι δεν μπορούμε να συζητάμε οτιδήποτε. Έχουμε πάρει 17,8% στο αποτέλεσμα της ΣΥΤΑΣ και έχουμε με πει ότι κάναμε όλες τις διαδικασίες, αλλάξαμε, θα κάνουμε εκλογή διαδικασίας Προέδρου και νέες εξωστρεφείς δράσεις με στόχο να έχουμε τουλάχιστον αυτό το ποσοστό. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και ευθύνες υπάρχουν παντού, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα του επιμερισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της δράσης, της εξωστρεφούς δράσης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο στοχευμένη δουλειά στην πολιτική, στα προβλήματα της κοινωνίας, στις καθημερινότητες τα προβλήματα, από τα κόκκινα δάνεια, από τα σπίτια με τις εξώσεις, από την ακρίβεια στην καθημερινότητα, να προσπαθήσουμε να βάζουμε εμείς στην ατζέντα και να σταματήσει αυτός, για παράδειγμα, ο εμφύλιος μεταξύ στελεχών. Δεν είναι αντίπαλός μας οι 11 που φύγαν. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι ώρα για να ανοίξει ένας γενικός ενδοαριστερός, μια ενδοαριστερή νέα σύραξη, που να
ο κόσμος και η Νέα Δημοκρατία μέσα σε αυτήν την αναβουμπούλα να χαίρεται και να προσπαθεί να περάσει τα πάντα στον πρώτο καιρό, επειδή βλέπει ότι δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Το αντίθετο. Εμείς πρέπει να κάνουμε ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν πρέπει να είναι αντίπαλος των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Και συνεπώς, στο ερώτημά σας είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εσείς τους θεωρείτε ακόμη και σήμερα συντρόφους? Κρατώ τη φράση ότι δεν είναι αντίπαλός σας οι 11, είναι συντροφοί σας? Ναι, είναι συντροφοί μου και συντρόφισσες μου. Βεβαίως. Εικάζετε, εκτιμάτε, θα θέλατε πάλι, κάποια στιγμή μάλιστα, στο μέλλον να ξαναβρεθείτε? Επειδή με ρωτάτε, θα σας πω το εξής. Είμαι από αυτούς που πιστεύω και έχω και την εμπειρία, αν θέλετε, για την πολιτική εμπειρία σε αυτό το θέμα. Και λέω το εξής, ότι πρέπει πάντοτε να προσέχουμε πάρα πολύ τις κουβέντες μας, να μην ρίχνουμε τις γέφυρες όλοι μεταξύ μας, διότι, ξέρετε, γρήγορα ή αργά μπορούμε να ξαναβρεθούμε σε κοινό μετερίζει, είτε από την πλευρά του ίδιου κόμματος, είτε από την πλευρά των συνεργασίας των κομμάτων των ευρύτερων. Άρα, σε αυτά πρέπει να τα λαμβάνεις υπόψη πάντοτε και ξαναλέω, αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της αριστεράς είναι η δεξιά. Δεν είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Τι κινήσεις πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνουν από την ηγεσία? Σας ρωτώ γιατί είστε ένας τέλεχος που δεν ανήκει, ας πούμε, στην προεδρική φρουρά. Είστε εκεί όμως, δεν φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν από την ηγεσία στη λογική του ενωτικού κλίματος κλπ? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι προχθές έφυγε στα μισά της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας. Μάλλον δεν βοήθησε προς την κατεύθυνση αυτή, φαντάζομαι. Πράγματι, θα πρέπει να γίνει, υπάρχει συνεχώς μια συλλογική λειτουργία η οποία βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, έχω πει πολλές φορές για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει από τους προηγούμενους δύο μήνες και στα οποία οφείλεται πολλές φορές και αυτό το οποίο αναφέρεστε. Η άποψή μου είναι σταθερή ότι αυτοί που αποχωρήσαν κάναν λάθος με τις αποχωρήσεις αυτή τη στιγμή. Ιδίως με βάση το γεγονός ότι δεν συζητήθηκαν τα ζητήματα αυτά στην Κεντρική Επιτροπή αναλυτικά και στο συνέδριο του κόμματός μας. Δηλαδή οι πολιτικές, έτσι ώστε να φανούν οι συμφωνίες, οι διαφωνίες και να πάρθουν οι αποφάσεις με πλειοψηφίες, με ψηφίες, όπως γίνεται πάντοτε στο κόμμα μας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Από εκεί και μετά έχουν γίνει και πάρα πολλά άλλα λάθη από την πλευρά της ηγεσίας στην οποία αναφέρατε, τα οποία δεν ήταν στην κατεύθυνση της σύνθεσης, όπως μου είπατε, αλλά στην κατεύθυνση από την άλλη πλευρά. Όταν, και αυτά, επειδή τα συζητήσαμε, ήταν και το δημοψήφισμα, ήταν και δηλώσεις για πέμπτη φάλαγγα και ούτω καθεξής, οι οποίες δεν βοήθησαν και δεν βοηθούν. Άρα θα πρέπει να γίνονται από εδώ και στο εξής, στο χώρο μας τώρα πλέον, κινήσεις οι οποίες είναι συνθετικές. Ξέρετε κάτι, οποιαδήποτε ηγεσία πρέπει να διακρίνεται από δύο πράγματα. Πρώτον, δυνατότητα συνθέσεων και δεύτερον, αποφασιστικότητα. Αν έχει μόνο το ένα από τα δύο, δεν πετυχαίνει. Άρα, αυτά τα δύο μαζί. Αυτή είναι η πρόκληση από εδώ και στο εξής, στο πλαίσιο της κομματικής μας λειτουργίας. Τώρα, δεν σας φέρνω σε δύσκολη θέση να μιλήσετε για σύντροφό σας, αλλά το γεγονός ότι η αποχώρηση του κ. Κασελάκη έγινε στα μισά της ομιλίας τεμπονέρα, το λέω γιατί βλέπω ένα κλίμα αυτόν τον καιρό και στα social media. Κάποιοι τον περιγράφουν ως το νέο πόλο εσωκομματικής αντιπολίτευσης, κάποιοι άλλοι τον παρουσιάζουν περίπου ως φευγάτο κλπ. Θεωρείτε ότι είχε σκοπιμότητα? Κοιτάξτε, εγώ τώρα σε αυτό πράγμα. Πραγματικά, εγώ απαντάω σε όλα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Ξέρετε, πάντοτε. Ξέρω. Απλώς, επειδή είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας και είμαι μέλος ενός οργάνου στο οποίο εκείνη τη στιγμή συνέβη αυτό το οποίο συνέβη και, εν πάση περιπτώσει, τοποθετηθήκαμε γι' αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήθελα δημοσίως να πω για το τι συμβαίνει μέσα στο όργανό μας και στη συζήτησή μας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βοηθάει είναι η αναλυτική διεξοδική συζήτηση στα όργανα. Δηλαδή, η συζήτηση με επιχειρήματα και με συνθέσεις. Και βεβαίως, να τίθενται διάφορα ζητήματα και κριτική, πάντοτε είναι έτσι η κατάσταση, και στο τέλος να υπάρξουν απαντήσεις στα ζητήματα αυτά που υπάρχει κριτική, που άλλα να πείθεις και άλλα να μην πείθεις. Έτσι λειτουργούν τα κόμματα, δεν είναι εταιρείες, ξέρετε. Τα κόμματα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να λειτουργήσουμε από εδώ και στο εξής τουλάχιστον και να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Αν πέσετε κάτω από τον πύχη του 17% στις ευρωεκλογές, τότε τι? Θα είναι πρόβλημα. Θα υπάρχει μια πολιτικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει? Το οποίο σημαίνει θα είναι πρέπει καλό. Να πάτε σε συνέδριο, τι σημαίνει? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πάμε στο συνέδριο τώρα. Έχουμε ένα, ξέρετε, γιατί αυτό με τα συνέδρια πάντοτε είναι μια λύση και πάντοτε δεν γίνονται. Λοιπόν, το πρώτο είναι να έχουμε συνέδριο μπροστά μας. Ναι. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε τις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές, κοιτάξτε,
να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Πράγματι, υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα από το, γιατί άκουσα και προηγουμένως κάποια θέματα, από 4-5% πήγε στο 36% και στο 32% ακόμα και στην ήττα του. Και μετά στο 17,8%. Αλλά από 4-5% ξεκίνησε. Το βάζω όλο στην. Τώρα ξεκινάει από το 17,8%. Δεν μπορεί. Και ο Αλέξη Τσίπρας παραμέρισε, γιατί με το που έπεσαν ξανά τα ποσοστά του κόμματος, παραμέρισε για να μπορέσει να υπάρχει μια ανανέωση και να πάμε μπροστά. Mm-hmm. Να πάμε με. Να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να είμαστε μια πιο ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και εν δυνάμει κυβέρνηση που θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Συνεπώς, κάθε αποτέλεσμα που δεν θα είναι πάνω από αυτό το οποίο πήραμε, μάλιστα, νομίζω θα είναι αποτέλεσμα το οποίο θα αποτελεί πρόβλημα. Αλλά επειδή σκέφτομαι θετικά, λέω ότι θα είναι πολιτικό πρόβλημα, αλλά πρέπει να κάνουμε κάθε τι δυνατόν και πρότεινα ορισμένα πράγματα πριν και να στρέψουμε την ατζέντα στα πεδία της πολιτικής καθημερινότητας και με σύνθεση να λειτουργούμε εσωτερικά με όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να, ο κόσμος να μας καταλάβει και βεβαίως να μην αναλωνόμαστε σε. Ξέρετε, εδώ και δύο μήνες το λέω συνεχώς, να σταματήσουν αυτές οι διαδικασίες μεταξύ στελεχών, οι κουβέντες ο ένας mm-hmm. με τον άλλον. Αυτά εδώ δεν οδηγούν πουθενά. Ο κόσμος τα βλέπει και ουσιαστικά αποστρέφεται. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Κύριε Θογαρόπουλο, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.